Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Κι 89, είναι ακριβώς 34 λεπτά μετά τη μία. Θοδωρή Σαρότοπουλο στο μικρόφωνο και Ελένη Λιάσκα, την ακούσετε σε λίγο, αμέσως μετά την συνέντευξη που έχουμε σήμερα με ουσιαστικά τους συντελεστές, τους βασικούς συντελεστές του Ινοπαντοπολείου, το εστιατόριο Ινοπαντοπολείο, το οποίο βρίσκεται στην Παπαντής, πολύ κοντά στην εκκλησία, στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας, ένα εστιατόριο, το οποίο γύρω, πόσα χρόνια είναι, τέσσερα, είναι... Το τέλος του 2014, δηλαδή είναι γύρω στα 6, να δώσω και μικρόφωνο στα παιδιά, είναι γύρω στα... 8 χρόνια είμαστε, έχουμε κλείσει 8 χρόνια. Και μου φαίνεται σαν χθες. Ναι, ναι. Ότι, γιατί ήμουν από την αρχή εγώ όταν άνοιξε. Κοντά μας λοιπόν ο Παναγιώτης, ο κύριος Παναγιώτης Χρυσομάλης, ο ιδιοκτήτης του Ινοπαντοπολείου και ο σεφ του εστιατορίου, ο Λεωνίδας Κυριακόπουλος. Παιδιά, καλώς ορίσατε στη σημερινή... Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Σάρου. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι ότι πρόσφατα επισκεφτήκατε τη Θεσσαλονίκη για έναν πολύ καλό λόγο, έτσι δεν είναι, για μια τεράστια βράβευση. Να μας μιλήσει ο κύριος Χρυσομάλης πρώτα, να μας πει το λόγο, εμείς ξέρουμε το λόγο, αλλά να το μάθουν οι ακροατές από το δικό σας στόμα. Ναι, ναι, ήταν με, γεια σας και από μένα, ήταν μια μεγάλη τιμή για το εστιατόριο μας. Βραβευτήκαμε με τη μεγάλη διάκριση που δίνει το Αθηνόραμα και το κεδί χρυσού, η διοργάνωση των χρυσών σκούφων. Έχει διαχωρίσει τα τελευταία χρόνια λόγω μεγάλης ανάπτυξης των ελληνικών εστιατορίων και έχει κάνει τα βραβεία ελληνικής κουζίνας. Εμείς πήραμε το βραβείο σύγχρονης ελληνικής κουζίνας. Ήταν μια μεγάλη έτσι, επιβράβευση για το εστιατόριό μας, δηλαδή όλοι οι μόχθοι, όλος ο μόχθος που κάνουμε εμείς, όλη η ομάδα μας, δηλαδή ο σεφ μου, εγώ προσωπικά, η γυναίκα μου που ασχολείται με τις πρώτες ύλες και όλη η ομάδα που μας περιβάλλει, η βοηθή της κουζίνας, οι σερβιτόροι, και ήταν μια μεγάλη επιβράβευση στον αγώνα που δίνουμε συνεχώς. Να πούμε σε αυτό το σημείο, πιστεύω ότι συμφωνεί και ο Λεωνίδας ο Κυριακόπουλος, ότι είναι η ανώτερη βράβευση για ένα εστιατόριο η συγκεκριμένη, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Είναι μια πολύ μεγάλη βράβευση και για οποιονδήποτε στον κλάδο μου σεφ, μάγειρα στο χώρο, γιατί στην ουσία επιβραβεύει τη δουλειά που έχει δώσει τόσο καιρό και όλα αυτά. Είναι μια πολύ μεγάλη διάκριση, όπως είπε ο κύριος Παναγιώτης πριν, και είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας, για το εστιατόριό μας. Βραβευτήκαμε με το βραβείο Ελληνικής Σύγχρονης Κουζίνας, όπως είπε και ο κύριος Στάκης προηγουμένως. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και για εμένα προσωπικά, σαν μάγειρα, αλλά και για το εστιατόριο. Ναι. Είναι μια τιμή και για τη μεσσηνιακή γαστρονομία. Αυτή η διάκριση που καταφέραμε να κατακτήσουμε. Επίσης, δόθηκαν βραβεία μόνο στη Μεσσηνία πόλη, την Πελοπόννησο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ήταν και εμάς μας φάνηκε λίγο περίεργο. Ίσως έπαιξε ρόλο και έχει παίξει ρόλο και η άνοδος του μεσσηνιακού τουρισμού, βοηθώντας μας και από το Κώστα Ναβαρίνο. Ήταν μόνο από όλη την Πελοπόννησο μόνο 5 εστιατόρια και αυτά τα 5 ήταν μόνο στη Μεσσηνία. 2 από την Καλαμάτα και 3 από την περιφέρεια. Λοιπόν, πάμε λίγο πώς επιλέγεται ένα εστιατόριο για να βραβευτεί. Λογικά, τι γίνεται? Περνάει κάποια κριτική επιτροπή, να το πούμε έτσι, ναι, από όλη την Ελλάδα, σχεδόν σε όλα τα εστιατόρια που είναι στο κομμάτι της ελληνικής κουζίνας. Και μετά αυτοί κρίνουν εάν θα είσαι υποψήφιος για το βραβείο ελληνικής κουζίνας. Ναι. Από εκεί και πέρα μετά... Εσείς το γνωρίζετε ότι η κριτική επιτροπή βρίσκεται μέσα στο χώρο σας ή δεν εμφανίζονται, απλά μπαίνουν, παραγγέλνουν, τρώνε και... Κάποιες φορές το γνωρίζεις, κάποιες δεν το γνωρίζεις. Δηλαδή όταν ήρθε η βασική κεντρική γεύση γνώσης δημοσιογράφοι να δοκιμάσουν, όχι, δεν το γνωρίσαμε. Μετά μας, όταν ήρθε ο κύριος Αντωνόπουλος, ο διευθυντής των βραβείων, αυτός μας συστήθηκε μετά. Όταν είχε περάσει η Δημοσιογραφική Επιτροπή Γευσιγνώστες, εμείς όχι, δεν το γνωρίσαμε, ενημερωθήκαμε εκ των υστέρων.
Ωραία. Α, είναι κάτι σαν τα μισελένα, έτσι δεν είναι, που μπαίνει κάποιος μέσα. Ναι. Δεν θα, βέβαια πολλές φορές το μαθαίνουν ή του φαντάζονται ότι αυτοί οι δύο τύποι που μπήκαν να φάνε από κάπου έχουν έρθει και είναι κάτι σημαντικό. Γνωρίζεις το τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, αλλά δεν είσαι, δεν είσαι προετοιμασμένος. Ναι, 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 είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, ο Λεωνίδας ο Κυριακόπουλος ο Σέφας, αν ήξερε πριν μια εβδομάδα ότι θα έρθει μια επιτροπή να βαθμολογήσει το φαγητό του, τα πιάτα του, θα είχε... Θα έβγαζε γενικά πιάτα μόνο για αυτή την ημέρα και αυτά, ναι. Αν και αυτό, συγγνώμη κύριε Ζαρούμπλιο, για αν και αυτό να το γνωρίζει δεν είναι και υπέρ του εστιατορίου, γιατί μπορείς να σου προετοιμάσει να κάνεις ένα ειδικό μενού μόνο για τους γευσιγνώσεις δημοσιογράφους, αλλά το εστιατόριο έχει συνέχεια. Ναι. Οπότε η συνέχεια εκεί είναι τώρα. Εμείς έχουμε, δηλαδή νιώθουμε μεγάλο βάρος και μεγάλη ευθύνη, γιατί τώρα μετά το βραβείο υπάρχει είμαστε ανοιχτοί περισσότερες κριτικές. Πρέπει να είμαστε πολύ έτσι πιο συνεπείς σε αυτό που κάνουμε. Και απαιτήσεις του πελάτη πιο μεγάλες. Ναι, αυτό που λέω είναι το εξής, που λέω στο Λεωνίδα, ότι σίγουρα έχει συνέχεια ένα εστιατόριο, αλλά για φαντάσου τώρα να ήξερε ότι είναι η κριτική επιτροπή επάνω, γιατί ο Λεωνίδας έχει και βοηθούς, δεν είναι μόνος του. Ασφαλώς. Το τι άγχος θα έχει εκείνη την ώρα, ας πούμε, για να ετοιμάσει τα πιάτα, για να μην κάνει το λάθος. Γιατί πολλές φορές το λάθος το κάνεις, Λεωνίδα, εκεί που προσπαθεί. Εκεί που προσπαθεί να κάνει κάτι παραπάνω, θα βγει και κάποιο λάθος. Δηλαδή, και υπάρχει όντως μεγαλύτερο άγχος. Οπότε, όταν δεν το γνωρίζεις, κατά με, είναι καλύτερο, γιατί βγαίνει σαν να κάνει μια ροή στη δουλειά σου, όπως έχει μάθει την καθημερινότητά σου και όλα αυτά. Δεν προσπαθεί για κάτι παραπάνω που θα κάνει αυτό το αβίαστο, το λάθος και όλα αυτά. Ο κύριος Χρυσομάζα μας, πώς θα περάσατε στη Θεσσαλονίκη και πώς ήταν όλη αυτή η διαδικασία με τη βράβευση? Στη Θεσσαλονίκη ήταν ένα μεγάλο event. Είμαστε πολύ τυχεροί που βραβευτήκαμε αυτή τη χρονική περίοδο, γιατί γιορτάζανε το Αθηνόραμα, γιορτάζει, είχαν ένα μεγάλο event, γιατί γιορτάζει τα 30 χρόνια από τη διοργάνωση των Χρυσών Σκούφων, που ξεκίνησε το 1993. Και ήταν ένα ειδικό γκαλά, και είχαν φέρει έναν Έλληνα, τον πρώτο Έλληνα με Μισελέν αστέρι, σε εστιατόριο του εξωτερικού στο Λονδίνο. Κάναμε catwalk, αναπεριφέρεια, ήταν το Υπουργείο Τουρισμού, υπουργοί, όλοι, ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο Περιφερειάρης ήταν, η μεγαλύτερη σεφ της Ελλάδος, ο κύριος Λαζάρου. Όπως πρέπει να είναι σε μια κορυφαία διάκριση και βράβευση, γιατί όπως είπαμε αυτά τα συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένες βραβεύσεις του Αθηνοράματος είναι πάρα πολύ σπουδαίες, ίσως, επιμένω και λέω, ίσως κορυφαίες. Δεν μου απαντήσατε στην ερώτηση αυτή, η κορυφαία βράβευση. Αν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό δηλαδή. Σίγουρα είναι ο πιο παλιός θεσμός στην Ελλάδα. Okay. Άρα έτσι βράβευση. Πάει, γιατί δεν είμαι εγώ. Είναι ο πιο παλιός θεσμός, τα βραβεία Ελληνικής Κουζίνας και Χρυσή Σκούφη, το Αθηνοράματος, ναι. Το Αθηνοράματος γενικά, που διοργανώνουν. Και είναι τα μόνα βραβεία στην Ελλάδα τα οποία είναι υπό την αιγίδα του κράτους. Δηλαδή δεν είναι στην ουσία και κρατικά. Δεν είναι μόνο ότι είναι ιδιωτικά βραβεία το οποίο μπορεί να δώσεις όπου θέλεις ή οτιδήποτε. Είναι υπό την αιγίδα της κάθε περιφέρειας ναι. που διοργανώνουν. Είναι τα πιο παλιά βραβεία και για τους Έλληνες μάγειρες νομίζω ότι το βραβείο ενός Χρυσού Σκούφη ή ενός βραβείου ελληνικής κουζίνας είναι κάτι το οποίο είναι στόχος του όταν... Ωραία. Να μας πείτε τώρα τι έφαγε η Κριτική Επιτροπή εκείνο το βράδυ που ήρθε στο εστιατόριο για να πιστεί ότι ανήκετε πλέον στα εστιατόρια αυτά τα οποία αξίζουν τη βράβευση. Ήρθανε, αν θυμάμαι καλά, 2 του μήνα, κύριε Παναγιώτη, σωστά, 2 Γενάρη, είχαν έρθει μεσημέρι για την ακριβή, δεν είχαν έρθει βράδυ. Μεσημέρι. Ναι. Τη δεύτερη φορά που είχε έρθει ο κύριος Αντωνόπουλος. Και μπορώ να σου πω ότι έφαγε στην ουσία από όλη την γκάμα. Δηλαδή και τα ελληνικά παραδοσιακά που κάνουμε σαν ημέρα στο μαγαζί, αλλά και τα πιο λίγο να το πω έτσι πειραγμένα ελληνικά πιάτα. Έφαγε από ό,τι θυμάμαι ρεβίθια που είχαμε εκείνη την ημέρα, λεμονάτα με μία, κρέμα ταραμά και ψητή ελιά καλαμών. Έφαγε το μοσχαρίσιο σιδηρόδρομο με σάλτσα βετιμέζι που φτιάχνουμε.
Τι άλλο, σεβίτσε, γαρίδας, με συνεχής γαρίδας πήρε. Τη μελιτζάνα, την τηγανιτή που έχουμε μια γλυκιά σάλτσα φασολιών από πάνω. Ναι, είναι απίστευτη αυτή. Που είναι ένα must πιάτο. Ναι. Δεν ξεχνάς ότι είναι μελιτζάνα, δηλαδή. Λες τι είναι αυτό. Ναι, την καλύτερη ατάκα πάνω για το μελιτζάνα που είχα ακούσει από πελάτη ήταν ένας πλαστικός χειρούργος που με έπιασε, με φώναξε και μου λέει: αν εσύ μπορείς να κάνεις μελιτζάνα να τρώγεται, εγώ σαν πλαστικός χειρούργος μπορώ να φτιάξω οποιονδήποτε άνθρωπο όμορφο. Ωραίος, ωραίος ο τύπος. Ναι, ουσιαστικά, συγγνώμη Λεωνίδα, ουσιαστικά δεν είναι μόνο το φαγητό που επιλέγουν για να βραβεύσουν ένα εστιατόριο, είναι όλο το περιβάλλον, δηλαδή είναι η μουσική, είναι το μαγαζί πώς είναι στημένο, είναι το πόσο ασχολείσαι με το κρασί, είναι η λίστα των κρασιών σου. Εγώ έχω ασχοληθεί μέσα από τη διαδικασία. Να το πούμε και αυτό, ναι. Ότι έχεις κάνει και σπουδές επάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, μέσα από τη διαδικασία του εστιατορίου με έφερε στην κατάσταση ώστε να ασχοληθώ περισσότερο με το κρασί, γιατί έτσι ολοκληρωνόταν το φαγητό με το κρασί, προσφέρει μια εμπειρία στον πελάτη, και έχω κάνει δύο επίπεδα σε έναν διεθνή οργανισμό, στο WSPC, και τώρα διαβάζω να κάνω και το τρίτο επίπεδο που είναι χωρισμένο σε δύο κομμάτια, στον ελληνικό αμπελώνα και στο διεθνή. Η πλάκα είναι ότι εγώ είμαι παντελώς άσχετος με το κρασί, δηλαδή δεν έχω καμία επαφή, οπότε όταν πάω στον Τάκη, αργά συνήθως τα βράδια που πηγαίνω εκεί και δοκιμάζουμε και τα πιάτα τα δικά σου, Λεωνίδα, ξέρεις πώς γίνεται όλη η ιστορία, φέρνει όποιο κρασί θέλει αυτός βέβαια, και κάθε φορά, τι ωραίο κρασί είναι αυτό, τι ωραίο κρασί είναι αυτό. Δηλαδή καταλαβαίνω τη διαφορά, καταλαβαίνω ποιο κρασί είναι πιο καλύτερο στη γεύση και πιο. Αλλά δεν είμαι και ο πλέον πιο ειδικός. Κοιτάξτε, ο κύριος Τάκης, η αλήθεια είναι ότι έχει ασχοληθεί όντως πάρα πολύ. Όχι μόνο έχει πάει και έχει πάρει τα δύο επίπεδα που αναφέρει στη σχολή αυτή. Ναι. Απλά έχει κάνει, όπως και εμείς στη μαγειρική, δεν σημαίνει ότι επειδή τελείωσε μια σχολή, ότι μπορείς να κάνεις πράγματα. Πρέπει να κάνεις εντριβή πάνω σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσεις να γίνεσαι καλύτερος. Εσύ η πρώτη σου επαφή ήταν με το Ινοπατοπολείο, έτσι δεν είναι? Το Ινοπατοπολείο ήταν το πρώτο εστιατόριο που ανέλαβα ως σεφ. Ως σεφ. Καλή σεφ, ναι. Και ξαφνικά φεύγεις από το Ινοπατοπολείο. Ναι, το 17 έφυγα για να πάω στη Δανία. Ωραία, για πες μας λίγο για τη Δανία. Στην Κοπενχάγη, στη Δανία, ήμουνα σε δύο εστιατόρια. Ξεκίνησα σε ένα ελληνικό εστιατόριο, μετά πήγα σε ένα εστιατόριο της Δανίας. Εκεί πέρα, όπου το 19 γύρισα από τη Δανία, δούλεψα με ένα πολύ εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Με έναν πολύ, για μένα, ίσως τον καλύτερο Έλληνα σεφ αυτή τη στιγμή, με το πιο πλούσιο βιογραφικό. Για ποιον? Με τον Δημήτρη Κατριβέρση, Φούγκα, στην Κύπρο του Βάρου Μουσικής. Μετά έπεσε ο κορονοϊός, κλείσαμε και είπαμε με τη γυναίκα μου να γυρίσουμε πίσω στην Καλαμάτα. Και για κάποιο λόγο όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έλειπα εκτός, στο μυαλό μου πάντα ήταν το Ινοπατοπολείο. Δηλαδή, είχα ό,τι και αν έκανα, ό,τι και αν έβλεπα σαν εικόνες έξω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε και εικόνες στη δουλειά μου. Έλεγα, αυτό μπορεί να μπει στο Ινοπατοπολείο, να κάνουμε αυτό. Δηλαδή ήταν πάντα στο μυαλό μου το Ινοπατοπολείο. Είχε συνδεθεί από την πρώτη σου επαφή, όταν συνεργάστηκες, και νομίζω ότι τώρα γύρισες πολύ πιο ολοκληρωμένος από τη Δανία και βελτίωσες ακόμα περισσότερο τα πιάτα, με τη βοήθεια βέβαια του ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης έχει τον πρώτο λόγο. Στο τι κόστος θέλει να έχουν οι πρώτες ύλες, έτσι δεν είναι, κύριε Χρυσομάλη? Είμαστε μια ομάδα, δεν είναι ο ιδιοκτήτης μόνο, είμαι εγώ, είναι η γυναίκα μου, η Αγγελική που βοηθάει πάρα πολύ, σας είπα, γιατί πρέπει να τονίσουμε και να αναφερθεί, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε την πρώτη ύλη μας. Δηλαδή, είμαστε τυχεροί που έχουμε στη γειτονιά μας και στην Καλαμάτα μια πάρα πάρα πολύ καλή λαϊκή αγορά με προμηθευτές από όλη τη Μεσσηνία, από τον Ταΐγετο, από τα Φιλιατρά, από τον Γκάμπο, γενικότερα από την περιοχή της Μεσσηνίας έχουμε πάρα πολύ καλά προϊόντα. Συνεργαζόμαστε και με πάρα πολύ καλούς παραγωγούς κρεάτων, όπως ο κύριος Αδεμιζιώτης, ο κύριος Τσιλιμπέδης, ο κύριος Τσιλιμπέδης που έχουν μοσχάρια δικά τους στον Ταΐγετο. Και όλα αυτά μέσα από τη διαδικασία των συνεργατών, δηλαδή της ομάδας, εμένα, του σεφ μου του Λεωνίδα, της γυναίκας μου, της Αγγελικής και των βοηθών μας όλων,
και φτάνουμε και δίνουμε αυτό το αποτέλεσμα στους επισκέπτες μας. Όταν η πρώτη ύλη δεν είναι και κάτι φτηνό οικονομικά, όταν ο ιδιοκτήτης, εσύ και η Αγγελική, δεν λέτε όχι, όσο δεν μας ενδιαφέρει, θα το πάρουμε για να βγει καλό το πιάτο. Έτσι δεν είναι, Λεωνίδα? Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσεις να συνεργαστείς με ανθρώπους οι οποίοι σου δίνουν το ελεύθερο, γιατί αυτό εγώ σαν μάγειρα, σαν σεφ, αυτό έχω αυτή τη στιγμή, από τον κύριο Τάκη και την κυρία Αγγελική, το ελεύθερο να δουλέψω οποιαδήποτε πρώτη ύλη θέλω, χωρίς περιορισμό οικονομικό, που είναι πολύ σημαντικό στις ημέρες μας, και με γνώση αυτών των δύο για την ποιότητα της πρώτης ύλης. Δηλαδή, εγώ ναι, μεν είμαι στην κουζίνα, απλά είναι πολύ σημαντικό να έχω έναν άνθρωπο όπως η κυρία Αγγελική, η οποία ξέρω ότι θα πάει στη Λαϊκή, θα ασχοληθεί και θα μου βρει την καλύτερη πρώτη ύλη. Είναι σε ένα εστιατόριο κομμάτια. Δεν είναι ένας ο οποίος κάνει τη δουλειά. Μάλιστα. Είναι ένα σύνολο. Να θυμίσουμε στους ακροατές, γιατί μας ακούνε και στο ραδιόφωνο, ότι καλεσμένοι σήμερα στο στούντιο του ΚΙΣ είναι ο κύριος Παναγιώτης Χριστομάλης, ιδιοκτήτης του Ινοπαδοπολίου, αλλά και ο Λεωνίδας Κυριακόπουλος, μάγειρα σεφ του Ινοπαδοπολίου τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι πρόσφατα κατέκτησαν ένα από τα κορυφαία βραβεία της χώρας σε εκδήλωση που έγινε στο Μακεδονία Παλάς στη Θεσσαλονίκη. Από εδώ και πέρα τι γίνεται, κύριε Χριστομάλη? Το πήραμε το βραβείο, είμαστε χαρούμενοι. Αυτό φάνηκε από τη... Μάλιστα είχα τη χαρά να ακούσω πολύ αμέσως μετά την βράβευση να μιλήσουμε και τηλεφωνικά και να νιώσω, να εισπράξω τη χαρά του κύριου Χρυσομάλη εκείνο το βράδυ. Από εδώ και πέρα τι γίνεται, πού πάμε δηλαδή? Όπως σας είπα και πριν, τώρα ξεκινάμε ουσιαστικά και νιώθουμε μεγαλύτερη πίεση, θετική πίεση, μεγαλύτερο βάρος, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε καλύτερα στο προϊόν, στην εξυπηρέτηση, γιατί τώρα θα κρινόμαστε συνεχόμενα και θα είμαστε πιο ουσιαστικά εντός εισαγωγικών ευάλωτοι στον κόσμο μας, και πρέπει να είμαστε ακόμα πιο σοβαροί, ακόμα πιο στιβαροί και να πατάμε καλά στα πόδια μας. Είναι πολύ σημαντικό η συνέχεια και η συνέπεια σε αυτό που κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό σε ένα εστιατόριο ώστε να υπάρχει συνέχεια, δηλαδή κάποιος που έφαγε πριν 3-4 χρόνια στο εστιατόριο, κάποιος τουρίστας να ξανάρθεται μετά από τόσα χρόνια και να μας λέει ότι όχι μόνο έχετε κρατήσει την ποιότητά σας, έχετε αναβαθμιστεί κιόλας. Δηλαδή εμείς συνεχόμενα ψάχνουμε την ποιότητα, ψάχνουμε συνταγές, ψάχνουμε πράγματα δημιουργικά να κάνουμε και αναβαθμιζόμαστε. Δεν εφησυχαζόμαστε ποτέ. Να πούμε ότι εσείς είστε και στο Σύλλογο Εστίασης, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι δεν είναι? Και ο Σύλλογος χάρηκε πάρα πολύ. Είδα ότι βγάλανε και μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου με συγχαρητήρια προς τα εσάς, αλλά και τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος πήρε... Πάμε να τονίσουμε και για τον Κώστα τον Βασιλιάδη, που κάνει μια παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και αυτόν με συνέπεια. Με πολλά χρόνια αυτός, με δημιουργικό, έτσι, δημιούργημα την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ναι, ο σύλλογος μας έβγαλε, ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναπτυχής Καλαμάτας, έβγαλε μια ανακοίνωση που διοχέτευσε σε όλα τα social media, σε όλες τις εφημερίδες, και ναι, τον ευχαριστούμε και μας τιμάει αυτό. Μάλιστα. Λεωνίδα, τώρα θα ξαναέρθουν φέτος οι κριτές, θα το μάθεις? Γιατί συνεχίζεται αυτό? Δεν σημαίνει ότι επειδή βραβεύτηκε στη μια χρονιά δεν θα βραβευτείτε και την επόμενη. Στόχος μας είναι, όπως είπε ο κύριος Τάκης, η διατήρηση της ποιότητας και η εξέλιξη. Δηλαδή δεν είναι ότι πήραμε ένα βραβείο και καθησυχαστήκαμε. Πρέπει να, στην ουσία, να το, όχι να το διατηρήσουμε, γιατί δεν είναι κάτι που διατηρείται, είναι του χρόνου να μπορέσουμε να εγώ πάντως, αν μάθω ότι θα έρθουν, να σου σφυρίξω εγώ πριν, να στείλω μήνυμα. Νομίζω ο στόχος μας πια είναι, και δεν ξέρω, είναι σωστό να αναφέρουμε πώς γίνεται η διαδικασία και μπαίνει στη βράβευση. Δεν αναφερθήκε καθόλου. Βεβαίως. Ναι, είναι ένα site, το Alpha Guide, που βάζει μέσα εστιατόρια που έχουν περάσει κριτές από όλη την Ελλάδα, και ξεκινάει μια βράβευση που το άριστα είναι το 20. Τα περισσότερα εστιατόρια ξεκινάνε γύρω στο 11, 12, 12,5, 13, και μέσα από αυτή τη διαδικασία μπαίνεις, μπορεί να μπεις όταν φτάσεις στο 13, 13,5, μπορεί να μπεις σαν υποψήφιος.
άμα, για βραβείο, άμα φτάσεις στο 14, στο Alpha Guide μπαίνεις στη διαδικασία της βράβευσης. Ωραία, πολύ ωραία. Εμάς ο στόχος μας είναι να φτάσουμε τώρα το 15, που είναι η βράβευση των χρυσών σκούφων. Να βάζουμε πάρετε χρυσό σκούφο. Ναι, ναι, ναι. Βάζουμε ψηλά τον πύχη. Βάζει ψηλά τον πύχη, κύριε Σμάρτη. Μα πρέπει και εγώ τώρα. Αλλά τι θα γίνει, αν πάρετε χρυσό σκούφο τώρα, εγώ έτσι για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, γιατί γνωριζόμαστε και εδώ χρόνια. Ο Λεωνίδας θα σου πει τι έγινε, πήρα χρυσό σκούφο. Δηλαδή. Ο Λεωνίδας κάτι που έτσι ακούγεται πρώτη φορά, είμαστε στις συζητήσεις και είμαστε πολύ κοντά. Ο Λεωνίδας μέσα σε πολύ έτσι λίγο χρονικό διάστημα θα είναι και συνέτερο στο Ινό Παντοπολίο. Αποκλειστική είδηση αυτή. Αποκλειστική είδηση. Λεωνίδα, θα τα λέω με σένα από εδώ και πέρα. Τόσα χρόνια με τον κύριο Χρυσομάλη, πρέπει να αλλάξω και εγώ λίγο. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι τώρα πάνω σε αυτό που αναφέρει ο κύριο Στάξη, ότι είναι μεγάλη μου τιμή. Για μένα το βλέπω ως τιμή να μου δίνει την ευκαιρία ο κύριο Παναγιώτης για κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι. Εντάξει, θα τον βγάλω ασπροπρόσωπο, να το πούμε έτσι. Και όσον αφορά για τα βραβεία, αυτό που είπαμε πριν, γι' αυτό μιλάμε. Όπως είπε και ο κύριο Στάξη, ναι, και φέτος η αλήθεια είναι ότι στην Πελοπόννησο βραβευτήκαμε μόνο 5 εστιατόρια, τα οποία ήταν και όλα στην Πελοπόννησο, αλλά υποψήφια ήταν πάνω από 10. Δηλαδή, οι υποψηφιότητες φέτος για τα βραβεία ελληνικής κουζίνας ήταν, αν θυμάμαι καλά, περίπου 160 υποψηφιότητες και περίπου 100 πήραν τη βράβευση. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και επιτυχία, να το πω έτσι, και υποψήφιος να είσαι, γιατί αν σκεφτείτε τον όγκο των εστιατορίων που υπάρχουν στην Ελλάδα, που κάνουν ελληνική κουζίνα και επιλέγεσαι στα 150 που ήταν ως υποψήφιο για βραβείο ελληνικής κουζίνας, μόνο και μόνο αυτό σε τιμά σαν εστιατόριο, ανεξάρτητα. Δεν το αφήνει κανένα αυτό και νομίζω ότι βοηθάει και, και την πόλη και τον νομό γενικότερα να υπάρχουν τέτοιες βραβεύσεις σε εστιατόρια που κάποιος ο οποίος, όπως είπε ο κ. Χρυσομάλης, μπορεί να έρθει από την Αθήνα, από το εξωτερικό κτλ. Και να το μάθει και να το διαφημίσει και σε άλλους, γιατί δεν θα πάει μόνο σε ένα εστιατόριο, δεν θα πάει μόνο στο βραβευμένο π.χ. εστιατόριο, θα επιλέξει και άλλα εστιατόρια να δοκιμάσει την κουζίνα τους. Εγώ νομίζω, κύριε Σαραντόπουλο, ότι ένα εστιατόριο βραβευμένο αναβαθμίζει γενικότερα την κουζίνα της περιοχής. Έτσι, αυτό. Ο ένας τραβάει τον άλλον. Είναι που βραβεύτηκε εστιατόριο με το βραβείο ελληνικής κουζίνας στην Καλαμάτα. Δεν έχει ξαναβραβευτεί, δηλαδή ήμουν πρώτη χρονιά που δύο κιόλας, όχι ένα, το Ινοπαντοπολείο Χρυσομάλη και του Κώστα του Βασιλιάδη βραβευτήκανε με το βραβείο ελληνικής κουζίνας. Δεν έχουν ξαναδώσει βραβείο ελληνικής κουζίνας στην Καλαμάτα. Ωραία, μέσα. Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε, που μας κάνετε αυτή τη συνέντευξη. Είναι μεγάλη μας τιμή. Όπως σας είπα, είναι μεγάλο το βάρος. Από εδώ και πέρα το κάθε βραβείο αναβαθμίζει ένα εστιατόριο, αλλά του ρίχνει και μεγάλες ευθύνες στην πλάτη του. Και μεγαλύτερο βάρος για τη συνέχεια, να διατηρήσει και να ανεβάσει ακόμα το επίπεδο της κουζίνας. Και δεν είναι και μόνο αυτό, κύριε Χρυσομάλη, είναι και το σέρβις, είναι και τα χαμόγελα που κάποιος δέχεται μπαίνοντας μέσα στο χώρο, είναι και το πώς νιώθει όταν δοκιμάζει τα πιάτα αυτά. Λεωνίδα, έτσι για να κλείσουμε, τι πιάτα προτείνεις, ας πούμε, για το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, αν έρθει κάποιος στον Ινοπαντοπολείο. Πρότεινε μας 2-3 πιάτα. Σίγουρα τώρα είναι η περίοδος που δουλεύουμε, γιατί εμείς στο μαγαζί δουλεύουμε αυστηρά την εποχικότητα. Ναι. Θα μπορέσετε να δοκιμάσετε κολοκυθανθούς γεμιστούς, ντολμαδάκια με αμπελόφυλλο, τα ψάρια ημέρας που κάνουμε, τα θαλασσινά γενικά, από τα καϊκιά τη βρούμε εδώ από τους ντόπιους. Τη μελιτζάνα αυτή την καταπληκτική. Εντάξει, η μελιτζάνα, ο σιδηρόδρομος, όλα αυτά είναι πιάτα τα οποία είναι. Και είναι και πάρα πολλά, είναι και άλλα. Είναι πάρα πολλά, ναι, τα οποία είναι, εντάξει, πολλά που μπορούμε να το πούμε και όλα μαζί. Απλά τώρα, συνήθως, εγώ αυτό που προτείνω είναι να δοκιμάσουμε τα πιάτα της εποχικότητας. Μάλιστα. Γιατί είναι σπάνια. Και ένα λευκό κρασί από τον κύριο Χρυσομάλη. Ένα λευκό κρασί που θα πιούμε, όταν έρθω εγώ εκεί. Ένα λευκό κρασί. Ναι, ναι, ένα λευκό κρασί μπορούμε να πιούμε. Θα πάρω και την Ελένη Λιάσκα μαζί μου, η οποία δεν πίνει καθόλου. Αλλά έτσι, για να τιμήσουμε και την περιοχή μας, μια μαντινία είναι πολύ ωραία, ευχάριστη αυτή τη στιγμή για την εποχή.
που είναι μια εποχή έτσι τώρα με ναι. ζέστη, και είναι ένα κρασί μαντινία, ένα φρουτόδες κρασί και ένα ανθικό που είναι εύκολο, είναι έτσι δροσερό για την εποχή μας και ταιριάζει και με τα ψάρια από την, τώρα αυτή την εποχή. Πού είναι αυτή την εποχή. Ναι, Μανώλης Φωγιοργάκη, το συγκράτησες το κρασί. Μαντινία, φρουτό, το συγκράτησες, ε? Είσαι σίγουρος. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς συγχαρητήρια από εμάς εδώ στον Κίστο 89 για αυτή τη μεγάλη επιτυχία και ελπίζω του χρόνου να ξανακάνουμε άλλη μια συνέντευξη για το επόμενο βραβείο που θα κατακτήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε με διαφημίσεις σε λίγο και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Kiss 89.